στα μάτια του, πολύ απλά, είναι όμορφη. Αυτός, αυτή τη γυναίκα που εσύ τη βρίζεις και τη λες άσχημη, τη βλέπει όμορφη. Τι λες, ο γλυκούλης? Κάτσε σκέψου το λίγο, Κατερίνα. Κάτσε και μελέτησέ το αυτό που σου λέω. Κάτσε. Δεν είναι απλό. Και πιο προσεκτικά. Σαν τον δηλαδή, τι εννοείται? Δεν το πιάσα πολύ. Ούτε εγώ. Λες να φέρει το χρώμα μας. Ότι αυτό που εμείς θεωρούμε άσχημο στα μάτια του είναι όμορφο. Βέβαια, ο κάθε άνδρας βλέπει μια γυναίκα. Ναι, και εμείς τι να κάνουμε, να τους σηκώσουμε τα μπέλα, 10 καλυστήρια. Όχι, όχι. Αλλά να μπεις και λίγο στο σκεπτικό του. Γιατί να τις την πέσω. Κάτι θα είδε. Κάτι είδε. Κάτι είδε. Δεν θα το ξαναδείς. Τελικά θα σου πω. Και ένα λάθος που κάνουμε εμείς οι γυναίκες, το έχω κάνει και εγώ στην λαμπαδία. Είναι ότι λέμε, βρίζουμε τις πρώην. Βρίζουμε. Δηλαδή, εσύ αποκλείεται. Τις πρώην ή και τις επόμενες, Κατερίνα? Τις επόμενες όχι. Τις πρώην. Τι πρώην τις ούτε, δεν τις είδες ποτέ. Ναι, παιδί, μα λαχκίτα που τα έχεις. Αυτές τις πρώην το χρωστάς που σήμερα είναι στα χέρια σου. Α, παραπέστο. Όχι να τις πενέψω. Πρώην δεν πρέπει να τις κατηγοράμε. Πρέπει να τις αγαπάμε. Ξαναπέσω. Και να λέμε μπράβο, μπράβο, μια χαρά χάλια τα πήγανε και σήμερα τον έχουμε. Και τον φτιάξανε λίγο από την εποχή σου. Η πρώην δεν φταίνε. Η πρώην μια χαρά. Αυτό σου λέω ότι είναι λάθος πολύ φορές το κάνουμε εμείς. Δηλαδή βλέπεις ότι περνάει η πρώην με αυτήν τα είχε. Κατάλαβες. Γιατί να το πεις αυτό? Πολύ το κάνουμε όμως. Ναι, αλλά το θυμίζεις εκείνη την ώρα κάποιες στιγμές που. Να τις αγαπάς τις πρώην, είπαμε. Τις πρώην οφείλεται το δώρο.